πάμε τώρα σε Αλέξανδρο Κάτσιο και ίντερνετ και τεχνολογία. Αλέξανδρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή βροχερή εβδομάδα να έχουμε. Καλή βροχερή εβδομάδα και βέβαια στα Μπορντό σήμερα. Σήμερα, ναι, να πιέσει λίγο το. Φαίνεται επηρεάστηκε το Χριστούγεννα σιγά σιγά. Την επόμενη φορά θα φτιάξω και με σκουφάκι. Θα είναι σαν τον Άι Βασίλη που έφτιαξε ο Γιάννης. Λες. Γιατί όχι, θα το δούμε σιγά σιγά. Κάτι θα κάνουμε κι εμείς εδώ, κάτι θα στολίσουμε. Έτσι θα μείνει το στούντιό μας. Αστόλιστο δεν γίνεται. Αστόλιστο δεν γίνεται, σωστά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο. Να πούμε ότι από σήμερα έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το κοινωνικό μέρισμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Σωστά, κοινωνικόμέρισμα.gr. Μπορείτε να μπείτε, να δηλώσετε τα στοιχεία σας. Θα χρειαστούν, να θυμάμαι καλά, το ΆΜΚΑ, τα στοιχεία του καθενός, το email και το κινητό. Μπαίνετε, συμπληρώνετε και νομίζω ότι την στιγμή βλέπετε άμα είστε δικαιούχοι ή όχι. Σωστά, είναι 6 βήματα και απαιτείται να μπείτε σε αυτή τη σελίδα στο κοινωνικό μέρισμα με τους κωδικούς του τάξης, τους προσωπικούς. Και εκεί πέρα σας κατευθύνει πολύ όμορφα το σύστημα, βλέπετε αν είστε δικαιούχοι κατευθείαν. Και εντάξει, χρειάζεται λίγο προσοχή βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα το βρείτε. Ας ελπίζουμε τα λεφτά να τα πάρουν άτομα τα οποία τα δικαιούνται, γιατί έχουμε δει πράγματα να παίρνουν λεφτά διάφοροι οι οποίοι απλά το κάνανε χωρίς να είχαν τα κριτήρια, απλά για διάφορους λόγους. Τα πήρανε και μείναν οικογένειες οι οποίες τα είχαν πραγματικά ανάγκη να παρακαλάνε για 5 ευρώ και 10 ευρώ. Σωστό και μακάρι να επωφεληθούν όλοι μέχρι τις 12 Δεκέμβρη, νομίζω. Μέχρι τις 12 Δεκέμβρη, ναι. Οι αιτήσεις και γενικότερα όλη αυτή η διαδικασία. Ας σπεύσουν όσοι θέλουν. Εγώ νομίζω ότι καλό θα είναι να το κάνουν και όσοι έχουν αμφιβολία κατά πόσο τηρούν τα κριτήρια ή όχι. Να, δείτε το. Θα σας βγάλει το σύστημα αν το δικαιούστε ή όχι. Οπότε αν είστε. Έτσι δεν είστε ακριβώς σίγουροι, γιατί έχουν ακουστεί πολλά να πούμε. Κάντε το και δεν έχετε. Να το ξαναπούμε, σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα. Προλαβαίνετε, είναι αρκετές μέρες. Μέχρι τις 12 Δεκέμβρη, αλλά μην αφήσετε τελευταία στιγμή. Δεν έχετε κάτι να χάσετε 10 λεπτά, είναι 15 λεπτά, η υπόθεση είναι. Σωστό. Και άμα είστε μεγάλος ηλικία και δεν μπορείτε να συμπληρώσετε εσείς, παιδιά, εγγόνια, κάποιος τέλος πάντων που γνωρίζει από υπολογιστή μπορεί να το συμπληρώσει. Σωστό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο μια είδηση την οποία την είδα σήμερα στο ίντερνετ και δεν μ' άρεσε. Πριν μια εβδομάδα κυκλοφόρησε το iPhone το X. Ναι. Πανικός, ειδικά τώρα με τον Black Friday, σειρά όλοι για το iPhone X. Έλα όμως ότι δεν είναι τόσο αθώο. Τι θέλω να πω. Μία είδηση την οποία είδα και δεν μ' άρεσε, έχει σχέση με την Κίνα, συγγνώμη. Να πούμε ότι για να δημιουργήσουν αυτό το iPhone X, τέλος πάντων, δούλεψαν παιδιά μεταξύ ηλικίας 17 έως 19. Η είδηση αυτή πήρε φως μάλλον από το Financial Times και τα παιδιά. Υπήρχαν παιδιά τα οποία έκαναν καταγγελία ότι μέσα στην πρακτική τους τους υποχρέωσαν να δουλεύουν 11 ώρα προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το iPhone X. Είχε ξαναγίνει ένα παρόμοιο με την συγκεκριμένη εταιρεία, νομίζω πριν ένα χρόνο, το οποίο ένας που δούλεψε αυτοκτόνησε γιατί δεν άντυχε την πίεση. Σωστό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Γενικώς έχουμε ακούσει για παιδική εργασία στις χώρες και εξαντλητικά ωράρια, αλλά βλέπουμε ότι για το iPhone X που είναι πραγματικά. Πάρα πολύ επιτυχημένο και είναι μια βαθύνα της Apple, να πούμε. Πόσα άτομα. Να σου πω, ενδεικτικά λέει ότι οι καταγγελίες αφορούν περίπου 3.000 μαθητές ενός σχολείου επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην κεντρική Κίνα. Δηλαδή είναι λίγο κρίμα να μου πεις είναι πρακτική. Είναι δυστυχώς είναι πρακτική, δεν πληρώνουν τα παιδιά. Αλλά τώρα να δουλεύεις 11ωρο χωρίς να έχεις μια απολαβή. Και ειδικά σε αυτή την ηλικία είναι λίγο. Μιλάμε σαφέστατα για μια εκμετάλλευση η οποία δεν εξαργυρώνεται κιόλας από τα ίδια τα άτομα αυτά που δουλεύουν. Μας περιπτώσει καλά κάνουμε όμως και το αναφέρουμε. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Πρέπει να κοιτάμε λίγο πίσω από τη διαφήμιση και από ό,τι έτσι λανσάρεται και πλασάρεται. Και πάμε στα βίντεο. Για πάμε να δω. Ξεκινάμε με ένα βίντεο το οποίο δεν είναι και τόσο καλό. Είναι λίγο αυτό που λέμε η τρομακτική μαγεία της φύσης. Θα σε πάω στον Παλί. Και ενδεικτικά να σου πω ότι δημιουργήθηκε ένα ηφαίστειο, είναι ένα ηφαίστειο τέλος πάντων, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί ξανά. Και βγήκε ανακοίνωση ότι πρέπει να το καταλήψουν κόσμος στην περιοχή εκεί πέρα. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να φύγουν 100.000 άνθρωποι από την περιοχή. Μάλιστα. Πραγματικά μια είδηση που προκαλεί σίγουρα τρόμο, γιατί δεν μιλάμε για λίγους ανθρώπους. Ναι, μιλάμε 100.000 είναι αρκετοί. Και ως τώρα έχουν φύγει 40.000 άτομα γύρω από την περιοχή. Έχουμε να δούμε λίγο αυτή. Τη μαγεία, εισαγωγικά μαγεία, γιατί είναι τρομακτικό να βλέπεις ένα ηφαίστειο να ξαναξεκινάει μετά από πολλά χρόνια. Σωστό. Άγρια ομορφιά, λοιπόν. Άγρια ομορφιά. Πάμε να το παρακολουθήσουμε.
Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τα πλάνα μας. Ναι, εδώ δεν είναι το ηφαίστειο. Εντάξει, να πούμε ότι εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε την πολυτέλεια να δούμε ένα ηφαίστειο πώς λειτουργεί, πώς ξαναξεκινάει. Καλύτερα, να σου πω. Ναι, αλήθεια είναι, εντάξει, δεν έχουμε ιδιαίτερα ηφαίστεια στην Ελλάδα από ό,τι ξέρω. Ναι, ναι. Να πούμε ότι τα πλάνα θα είναι τόσο μακριά γιατί εντάξει, ο καμεραμάν τώρα δεν μπορεί να φτάσει στο ηφαίστειο γιατί μετά θα χρειαζόμαστε άλλο καμεραμάν. Θα χρειαζόμαστε καμεραμάν μετά. Και κάμερα. Αλλά βλέπουμε ότι από μακριά. Θυμίζει λίγο ταινίες. Δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει ταινίες με ηφαίστεια, Hollywood. Σωστό. Γενικώς είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι αυτή η άγρια ομορφιά, όπως λέμε, της φύσης. Και όταν ένα ηφαίστειο ξυπνά, νομίζω πολλές φορές μας δείχνει για μία ακόμα φορά πόσο εντός εισαγωγικών αδύναμοι είμαστε σαν άνθρωποι. Ναι. Που θεωρούμε ότι παρεμβαίνουμε και ότι είμαστε κυρίαρχοι του κόσμου και της φύσης. Όμως τέτοιες περιπτώσεις βλέπουμε αναγκάζουν 100.000 άτομα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και ας ελπίσουμε να μην υπάρχει κίνδυνος γενικότερα, έτσι. Λοιπόν, το ηφαίστειο λέγεται Angkor και βρίσκεται στο Μπαλί. Angkor στο Angkor, Μπαλί, ναι. Άρα, εκτός από το Μπαλί, λοιπόν, πάμε όλοι για διακοπές και θάλασσες και τέτοια, έχουμε και αυτές τις εικόνες. Ναι, και να ξαναπώ ότι αυτή τη στιγμή έχουν φύγει 40.000 άτομα και πρέπει να φύγουν 100.000. Τι να πω, εντυπωσιακά νούμερα, ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Να μην έχουμε αθώσεις ψυχές. Σωστό. Και πάμε σε κάτι πιο, έτσι, λίγο πιο χαρούμενο. Πάμε να παρακολουθήσουμε ρομπότ, αλάτι ρομπότ. Έχουμε συνηθίσει τα σκυλιά. Mm-hmm. Το σιλίτ που δυστυχώς βγάζει τρίχες, το... ναι, τα αγαπάμε τα προβλήματα, μας, ναι. Αλλά έχουν τα προβληματάκια τους. Πόσο σου φαινόταν αν είχες ένα σκύλο ο οποίος να μην έβγαζε καθόλου τρίχωμα? Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Γίνεται. Ναι. Μένουμε στην Κίνα και πάμε να παρακολουθήσουμε το πρώτο ρομπότ σκύλος. Ενδιαφέρον. Γαβγίζει. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν ξέρω. Πάμε να το δούμε και θα το σχολιάσουμε καλύτερα. Γιατί ρομπότ σκύλο, εγώ σκέφτομαι διάφορα τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εντάξει, ενδιαφέρον ήταν αυτό το ρομποτάκι. Δεν ξέρω, ναι, τι. Εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω. Ρομπότ σκύλος. Αυτό το τετράποδο. Δεν ξέρω, δεν θα το έπαιρνα ποτέ. Είναι λίγο τρομακτικό. Εντάξει. Χωρίς κεφάλι τώρα. Να βλέπεις ένα πράγμα να κυκλοφορεί ανάμεσά σου, δεν ξέρω. Κοίταξε, δεν. Δεις, εγώ διατηρώ μια επιφύλαξη, γιατί αυτός ο φίλος μας εκεί πέρα, ο Κινέζος, κάτι έλεγε, κάτι ήθελε να μας πει. Δεν έχουμε και μετάφραση στα Κινέζικα. Δεν ξέρω τι ήθελε να μας πει, καλά τα έλεγε όμως, δεν ξέρω. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να τρέχει, ναι, και έχει αφοσιώσει κινήσεις ώστε να κυνηγά όπως ένα ζωντανό κρασί. Καλά. Σκύλι, εγώ κρασί. Κρασίδια, δεν ξέρω, είναι και η ώρα περίεργη με τα κρασιά. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Ας δούμε, πού θα το εξελίξουν, εγώ θα πω. Και η αρχική τιμή είναι γύρω στα $25.000. Ενδέχεται να πέσει, αλλά
Δεν ξέρω, δεν. Κοίταξε, δεις, άμα το εξοπλίσουμε λίγο παραπάνω, αν αγαυγίζει, αν αυτό, μπορεί να αυξηθεί η τιμή, όχι. Μπορεί, αλλά δεν ξέρω, δεν θα το έπαιρνα. Σκέψου να κοιμάσαι το βράδυ και εκεί που κοιμάσαι και ανοίγεις τα μάτια, βλέπεις αυτό το πράγμα που περνάει μπροστά σου. Ναι. Πόσα εφράγματα θα πάθεις. Είναι σαν να έχεις μεταφερθεί λίγο στα Transformers, στην ταινία, σε ένα thriller, ρομποτικό, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Εγώ δεν ξέρω, θα πάθει ένα κεφάλαιο κάποια στιγμή. Δεν ξέρω. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, η εφημερίδα δεν φέρνει το πρωί. Δεν έχει κεφάλαιο. Παντόφλες δεν φέρνει. Και δεν γκρινιάζει να σε ξυπνήσει 3 ώρα το πρωί να φάει. Ναι, αυτό είναι. Τόση ιδέα σε μια μπρίζα και απολαμβάνει φαγητό. Ναι. Βέβαια, κάτι μεταφορές μετακομίσεις έκανε. Ναι, για κάτι είδε εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα δούμε πώς θα το εξελίξουν. Ας το εξελίξουν πρώτα οι φίλοι μας οι Κινέζοι και θα. Και κάποια στιγμή θα το πάρουμε και εμείς. Θα το δούμε και αυτό. Και πάμε σε games τώρα. Πάμε σε. Να το πω, είναι παιχνίδι και για PlayStation και για Xbox One. Και είναι τα παιχνίδια τα rally. Ωραία. Αλλά είναι άλλοι, δεν είναι ακριβώς έχουμε συνηθίσει Φόρμουλα 1 και mm-hmm. τέτοια mm-hmm. κόλπα. Είναι χτυπάς με αυτοκίνητα, έχει μέσα μηχανάκια. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Μάλιστα. Αυτό δυστυχώς. Πάμε 2018. Ναι. Άνοιξε. Α, έχουμε ακόμα ένα εξάμηνο, πεντάμηνο. Πάμε να απολαύσουμε τα πλάνα και κάποια στιγμή θα το χαρούμε κι εμείς. Για να δούμε, για να δούμε. On Rush, λοιπόν. Υπομονή, καλοκαίρι είδαμε. Εντάξει. Κοντά έπεσα, 3 μήνες διαφορά. Κάποια στιγμή θα βγει και αυτό. Εντάξει, ενδιαφέρον φάνηκε και βέβαια να πούμε ότι ό,τι βλέπουμε δεν θα πάμε να τα αντιγράψουμε. Έτσι, μια αρχή εγώ θα το κάνω. Και... Εγώ θα το κάνω αυτό. Λες, άντα, το έχω. Το κοίταξε, το, τοπίο της Υπήρου mm-hmm. έμοιαζε με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να φανταστώ, ας πούμε, στα βουνά μας και αυτά να γίνονται τέτοια. Αλλά... Έχει σκοπό να κάνει. Όχι. Αυτό θέλω να πω ότι επειδή. Άμα το όλοι το κάνει, μετά θα βγάλουμε δικό παιχνίδι για σένα. On hospital. On hospital. Σίγουρα πράγματα. Προσέχει. Πάντως ήταν ωραίο, θεαματικό. Είδα ωραία mm-hmm. χρώματα, είδα ταχύτητα. Οχήματα. Αδρεναλίνη. Προχωρημένα οχήματα. Για να δούμε. Λοιπόν, για PlayStation 4 και για Xbox One. Τέλεια. Συνεχίζουμε. Έχει παίξει ποτέ τένις. Ναι. Πώς σου φαίνεται. Δύσκολο. Το είχε με το. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι και το άθλημά μου, αλλά... Ωραία, βρήκα πού θα διασκεδάσεις, πού θα σταθείς, σαν το σπίτι σου. Για πες. Tennis World Tour βγαίνει την άνοιξη του 18 για PlayStation 4. Α, ωραία. Θα παίξουμε και tennis δηλαδή μετά το 2. Ναι. Πάμε να το δούμε. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, για τους λάτρεις του τένις σίγουρα, τένις. Αλλά και όχι μόνο, των αθλητικών παιχνιδιών, έχει ενδιαφέρον. Και το τελευταίο παιχνίδι για σήμερα, το οποίο κυκλοφόρησε στις 21 Νοέμβρη, έχει 2-3 μέρες, και είναι από αγαπημένη ταινία που βγήκε. Πάμε να δούμε το Πλανήτη των Πυθίκων, mm-hmm. κυκλοφόρησε για παιχνίδι, και είναι για PlayStation 4, Xbox One και PC. Τέλεια. Για να το δούμε, γιατί είναι πολύ επιτυχημένες ταινίες, ναι, εγώ ναι. θα πω. Άρα φαντάζομαι ότι και το αντίστοιχο παιχνίδι πρέπει να είναι. Είναι εντυπωσιακό. Για να το δούμε. It is on me now. This burden of responsibility. For my home. For those who live here. For my family.
These are dangerous times. But these are my decisions to make. And whatever path I take, family is all. Family is all. Πλανήτης των Πυθίκων, λοιπόν. Εντυπωσιακότατο το τρέιλερ. Ωραίο παιχνιδάκι, μπορώ να πω και ήταν και ωραία την ταινία. Και λογικά πρέπει να βγαίνει και καινούριο. Mm-hmm. Πολλοί μου είχαν πει ότι μήπως είχε καμία σχέση με την αρχική, νομίζω δεκαετία του 80 πρέπει να ήταν. Mm-hmm. Είναι διαφορετικές ιστορίες, γιατί και εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είναι η συνέχεια, αλλά όχι, πήραν μεν κριτήρια μέσα από αυτήν την ταινία πώς θα το δημιουργήσουν, αλλά δεν είναι καμία σχέση. Είναι τελείως διαφορετικές ιστορίες. Είναι από αυτά τα reboot που συνηθίζουν να κάνουν τώρα τελευταία χρόνια τα στούντιο, ναι. Όπως έχουμε δει και με τον Batman και με πολλές ιστορίες. Ότι υπήρξαν ταινίες παλαιότερες και απλά τώρα τις ξαναεπαναφέρουμε ουσιαστικά με καινούργια ιστορία και με καινούργια ιστορία. Και πιο εντυπωσιακά μπορούμε να πούμε. Και έχει, δεν ξέρω, η συγκεκριμένη ταινία μ' άρεσε γιατί είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι καινούριο. Mm-hmm. Και είναι ωραίο. Και συνέχεια στην αγωνία στην καινούργια ταινία που θα βγει, τι θα γίνει. Σε αφήνω δει με ένα τώρα τι θα γίνει, με ένα ερωτηματικό, τι θα γίνει τώρα. Σωστό. Και υπάρχουν και πάρα πολλά μηνύματα, εγώ θα πω, και για την διαφορετικότητα και για την οικογένεια και για τον πόλεμο. Είναι αρκετά καλές και οι ταινίες. Όσοι δεν τις έχετε δει, μπορείτε να. Και βλέπεις κιόλας το πόσο ίδιος είναι ο άνθρωπος από τον Πίθηκο. Mm-hmm. Γιατί είδαμε και στο παιχνίδι. Σωστό. Ότι βλέπεις ότι πολλές φορές ο Πίθηκος δείχνει πράγματα τα οποία. Σου δείχνει ότι μοιάζω, δηλαδή ότι ξεκίνησα από εκεί. Και να ξαναπούμε, κυκλοφόρησε 21 του Νοέμβρη και είναι για PlayStation 4, Xbox One και για PC. Σωστά. Τώρα πρόσφατα δηλαδή κυκλοφόρησε, υπάρχει διαθέσιμο, μπορούμε να το πάρουμε. Αυτά ήταν όλα. Αυτά ήταν για σήμερα. Ενδιαφέροντα νομίζω σίγουρα, αρκετά παιχνίδια, κάποια βέβαια θα αργήσουμε να τα πούμε. Εντάξει. Υπομονή. Υπομονή. Τι είναι, μέχρι το καλοκαίρι, ο μισός χρόνος ακόμα. Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Θα μπούμε. Εγώ λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω, Άλεξ, που είσαι μαζί μας. Και βέβαια θα τα ξαναπούμε εδώ, δεν χανόμαστε. Mm-hmm.